Έλα εδώ. Θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο? Ναι. Ίσως. Όχι. Τι άλλο μπορείτε να απαντήσετε? Ξέρετε. Μόνο ναι, ίσως και όχι. Τι λέτε να δούμε μαζί και άλλους τρόπους που έχουμε στα ελληνικά για να δώσουμε αυτές τις απαντήσεις σε κάτι που μας ρωτάνε. Θέλετε λοιπόν, για να δω, πάμε. Σας ρωτάει ένας φίλος σας. Πάμε βόλτα, έρχεσαι μαζί? Μπορείτε φυσικά να του πείτε ναι. Μπορείτε να πείτε εντάξει. Εντάξει, δηλαδή, οκ. Okay. Μπορείτε να πείτε, γιατί όχι, για να σκεφτώ, δεν έχω τίποτε να κάνω, οπότε, γιατί όχι, πάμε. Μπορείτε να πείτε, βέβαια, μου αρέσει η ιδέα, βέβαια, πάμε. Μπορείτε να πείτε, εννοείται, δηλαδή, είναι ερωτήσεις αυτές, αφού ξέρεις πόσο μου αρέσει να πηγαίνω βόλτες. Εννοείται ότι θα έρθω μαζί σου βόλτα. Και αν θέλουμε να δείξουμε τον μεγάλο ενθουσιασμό μας, μπορούμε να πούμε και το ρωτάς. Φυσικά και θα έρθω μαζί σου βόλτα. Μου αρέσει πολύ αυτή η ιδέα. Αν η σχέση σας με το άτομο που σας προτείνει κάτι, όμως, είναι κάπως τυπική. Δεν είναι ένας φίλος σας. Για να δούμε τι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την περίπτωση. Είστε στη δουλειά σας και ο προϊστάμενός σας σας λέει, μπορείτε σας παρακαλώ να δείξετε στον νέο υπάλληλο το γραφείο του? Τι μπορείτε να πείτε? Μπορείτε να πείτε ναι, αλλά είναι πολύ, πολύ απλό, πολύ άχρωμο. Μπορείτε να πείτε ευχαρίστως. Ευχαρίστως είναι μια ωραία, θετική, τυπική απάντηση. Ή σας ρωτάει ο διευθυντής σας, μπορείτε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για την επόμενη συνάντηση? Και εσείς απαντάτε, με μεγάλη μου χαρά, ευχαρίστως, με μεγάλη μου χαρά ή με τα χαράς να το κάνω. Εννοείται ότι μπορείτε να πείτε βεβαίως, φυσικά. Τώρα, από την άλλη, αν με ρωτήσετε, είμαστε ήδη 2 μήνες κλεισμένοι μέσα με την καραντίνα και αν με ρωτήσετε, θέλεις να πάμε ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό? Ξέρετε τι θα σας απαντήσω? Σαν τρελή! Εννοείται ότι το θέλω πάρα πολύ. Θέλω να πάω ένα Σαββατοκύριακο στο βουνό, στη θάλασσα, οπουδήποτε. Να βγω έξω από το σπίτι. Σαν τρελή λοιπόν ή σαν τρελός, αν το λέει αυτό ένας άντρας, σημαίνει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είπαμε ότι μπορείτε να απαντήσετε σε μία πρόταση ίσως, μπορεί, δεν ξέρω, και μπορείτε να απαντήσετε αρνητικά. Όχι, δεν θέλω. Για πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα. Είπαμε προηγουμένως, σας ρωτάει κάποιος, πάμε βόλτα, έρχεσαι? Μπορείτε, είπαμε, να πείτε όχι, μπορείτε να πείτε αποκλείεται. Έχω διάβασμα. Πρέπει να ετοιμαστώ για τις εξετάσεις. Ή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Φυσικά, αν θέλουμε να το πούμε πιο ευγενικά, μπορούμε να πούμε λυπάμαι, δεν μπορώ. Δυστυχώς δεν γίνεται. Ή αν θέλουμε να δείξουμε ότι πραγματικά θα θέλαμε, αλλά δεν μπορούμε, μπορούμε να πούμε κρίμα ή τι κρίμα, δεν γίνεται, ίσως μια άλλη φορά. Ή θα
ήταν ωραία, αλλά δεν γίνεται. Αχ, πολύ θα το ήθελα, όμως δεν μπορώ. Και αν θέλετε λιγάκι να μιλήσετε στην καθημερινή αργό, όταν θέλετε να πείτε ότι δεν γίνεται σε καμία περίπτωση να δεχτείτε, μπορείτε να πείτε με τίποτε, με την καμία, ούτε με σφαίρες. Ούτε να το σκέφτεσαι. Μήπως ξέρετε εσείς άλλους τρόπους, άλλες εκφράσεις, ή έχετε να προτείνετε κάτι, με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να απαντήσουμε. Για παράδειγμα, θα σας κάνω μία ερώτηση τώρα. Θέλετε στη διάρκεια των γιορτών να κάνουμε μία ζωντανή συνάντηση στο YouTube? Τι θα απαντούσατε σε αυτή την ερώτηση? Για να δω, σας ενθουσιάζει, σας δυσαρεστεί, δεν θέλετε κάτι τέτοιο, θέλετε, το θέλετε πολύ, τι γίνεται? Περιμένω τις απαντήσεις σας, εντάξει? Πολλά φιλιά! Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Γεια! Yeah.